Γεια σας. Έχετε άμκα? Πείτε μου το παρακαλώ. Κάθε προσδοκία ξεπέρασαν σήμερα τα αποτελέσματα των rapid test που έγιναν στην πόλη του Ρεθύμνου, καθώς έδειξαν ότι από τις 1.112 δειγματοληψίες, μόνο 4 ήταν τα θετικά κρούσματα κορονοϊού. Θα προσέχουμε και πιστεύω να πάνε όλα καλά. Τηρείτε τα μέτρα. Προσπαθώ, ναι. Και πολλά καφενεία στην επαρχία είναι όλα ανοιχτά. Λοιπόν, την ευθύνη την έχει και η κυβέρνηση και η αστυνομία που δεν δίνει σημασία στην επιτήρηση. Καμία επιτήρηση. Δυστυχώς είναι πρόβλημα, πρέπει να προσέχουμε όλοι, να ανησυχούμε, να αποφεύγουμε τις συγκεντρώσεις. Θέλει προσοχή για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα. Ο φόβος και η ανησυχία για τα συνεχώς αυξανόμενα κρούσματα κορονοϊού το τελευταίο δεκαήμερο στο νομό κινητοποίησαν για τα καλά τους ρεθμιώτες, οι οποίοι έσπευσαν μαζικά σήμερα να κάνουν το τεστ γρήγορης ανίχνευσης μέσα από τα οχήματά τους στο χώρο της Μαρίνας. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι θετικοί πρέπει να μείνουν στα σπίτια τους, γιατί αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίζουμε τώρα. Και τα μέλη τουλάχιστον των οικογενειών τους πρέπει να μείνουν στο σπίτι να προσέχουν την υγεία τους. Από τις 9 το πρωί έως και τις 2.30 το μεσημέρι οι ουρές που σχηματίστηκαν ήταν μεγάλες, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις η αναμονή ξεπερνούσε ακόμα και τα 40 λεπτά, χωρίς αυτό να πτωήσει τους πολίτες που περίμεναν υπομονετικά τη σειρά τους. Περιμένατε πολλή ώρα? Ναι, σχεδόν 40 λεπτά. Mm-hmm. Περιμέναμε, είναι πολύ ευχάριστο που έχει τόση συμμετοχή, άλλωστε τόσο καιρό λέγαμε πρέπει να γίνουν μαζικά τεστ. Έχω και παιδιά και εγγόνια και γι' αυτό ήρθα να κάνω το τεστ για να δω μην πάω κανένα κίνδυνο στα παιδιά μου ή στα εγγόνια μου. Προβληματίζομαι, αλλά το τι γίνεται δεν ξέρω. Λαμβάνετε τα μέτρα? Ναι, ναι, πάντα. Το πρόβλημα δείχνει να έχει περιοριστεί αισθητά στην πόλη και ξεκάθαρα πλέον να μετατοπίζεται στην ενδοχώρα, τόνισε στην Κρήτη TV Μαρία Καβάλου, εφιστώντας την προσοχή στους κατοίκους της Υπαίθρου, αρκετοί από τους οποίους εξακολουθούν να κάνουν βεκέρες και παρέες χωρίς να λαμβάνουν κανένα μέτρο αυτοπροστασίας. Στο Ρέθυμνο μέσα βλέπετε ότι φοράμε μάσκες. Μπορεί πολλοί να μην τις φοράνε σωστά, αλλά κάνουν μια προσπάθεια. Στην ενδοχώρα δυστυχώς οι περισσότεροι, αν και είναι θετικοί ή έχουν επαφή υψηλή, είναι στενές επαφές, μέλη της οικογένειας, βγαίνουν έξω, κυκλοφορούν και επίσης κάνουν βεγγέρες στα σπίτια τους, ο ένας με τον άλλον. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει αυτό να σταματήσει και να πιστέψουν ότι δεν είναι αμέτωχοι, ο ιός κυκλοφορεί. Τα σημερινά rapid test έγιναν από συνεργεία του ΕΟΔΗ από το Ρέθυμνο, ενώ την προσπάθειά του συνέδραμε και κλιμάκιο του ΕΟΔΗ από τα Χανιά.